θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση για το ΙΑΚΕ και το 7ο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του και ξεκινούν οι σχετικές εργασίες. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Παναγιώτοπουλε, χαρά μου που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Τα λέμε μετά από καιρό διαζώσεις, έτσι από κοντά. Πράγματι, η τελευταία φορά να καλώ ήταν για τις προεδρικές εκλογές, τον είπα, αλλά ήταν εξ αποστάσεως. Αλλά ήταν μέσω Skype. Είναι κάπως απόμακρη αυτή η επικοινωνία, μέσω Skype, μέσω Viber. Είναι πράγματι και αρχίζει και διαμορφώνει μια νέα ιδιότυπη κανονικότητα στις ζωές μας, που θα δούμε τι θα αφήσει. Και βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρώτη τάξη ζήτημα, γιατί σύμφωνα και με το πάντα έγκυρο ρεπορτάζ σας, με αυτό που γίνεται με τα κρούσματα, οι ενισχύες είναι άλλες, αλλά και αυτή η νέα κανονικότητα, πραγματικότητα, τι θα αφήσει και τι καινούργιο θα φέρει μαζί μας, μένει να φανεί. Και βέβαια χαρακτηρίζουμε κάπως περίεργη αυτή την κανονικότητα με τις συνδέσεις Skype και Viber, ενώ έχουμε βέβαια πεντάλεπτες και δεκάλεπτες συζητήσεις. Τι να πούν οι φοιτητές, οι ακαδημαϊκοί και οι μαθητές, μέσω της διαδικασίας τηλεκπαίδευσης προηγήθηκε, που ήταν αναγκασμένοι να συνδέονται για μία, δύο, τρεις και τέσσερις ώρες. Αν μου επιτρέπετε από την εμπειρία μου, αλλά και από συζητήσεις με συναδέλφους, τουλάχιστον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόλο που θέλω να πιστεύω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανταποκρίθηκε πλήρως ήδη από την αρχή, δεν χάθηκε ούτε μέρα μαθημάτων. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε, όσο καλά και να το κάνεις το μάθημα εξ αποστάσεως, είναι υποκατάστατο αυτής της πραγματικής ζώσας αλληλεπίδρασης στο αμφιθέατρο. Είχαν μπει ωστόσο στο καθεστώς της τηλεκπαίδευσης εδώ και πολλά χρόνια χώρες του εξωτερικού. Πιαστήκαμε κάπως απροετοίμαστε. Η συζήτηση τώρα πηγαίνει σε άλλα χωρία, αλλά με τον κύριο Παπαδάκη νομίζω δικαιολογούμαστε. Να σας πω, πράγματι υπάρχει μια τάση, επί παραδείγματι ειδικά στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, του blended learning, δηλαδή συνδυασμός διαζώσεις εξ αποστάσεως, ίσως και αμυγή εξ αποστάσεως στο εξωτερικό. Έχει αρχίσει και στην Ελλάδα, ξέρετε, αυτή η τάση, σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα, ανά την Ελλάδα, ενώ προ-πανδημίας. Ωστόσο, η οριζοντικοποίηση, αν με επιτρέπετε τον αδόκιμο όρο, δηλαδή η ενίκευση, ήταν ένα καινούργιο δεδομένο για όλους μας, πολλό δε μάλλον στα προπτυχιακά μαθήματα. Δεν βιαστήκαμε όμως απροετοίμαστοι. Δηλαδή, ο βαθμός ανταπόκρισης και η ταχύτητα ανταπόκρισης που επέδειξαν τα πανεπιστήμια, και ξαναλέω, η εμπειρία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης δείχνει ότι κυριολεκτικά δεν χάθηκε ούτε μέρα, με τη συνδρομή όλων των ειδικών πάνω στα ζητήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του ΚΙΤΠΕ επίσης, με την πολύ καλή συνεργατική διαδικασία μεταξύ συναδέλφων, ακόμα και επιμορφώσεις περάσαμε και απ' όλα, έδωσε τη δυνατότητα να μην χαθεί τίποτα. Απλά ξαναλέω, κύριε Παναγιωτόπουλε, να το πω και πολύ απλά προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είπα προηγουμένως για το υποκατάστατο. Μπορεί να είναι ένα καλό υποκατάστατο, αλλά υποκατάστατο είναι. Το έχω αποθυμίσει στο αμφιθέατρο, την έχω αποθυμίσει στην αίθουσα. Ας ελπίσουμε όλα καλά από Οκτώβρη να επιστρέψουν οι ακαδημαϊκοί κοινοτήτες βέβαια στα αμφιθέατρα. Λοιπόν, ο λόγος που ξεκινάμε και που πραγματοποιούμε τη σημερινή έτσι συνάντηση και συζήτηση είναι το ΙΑΚΕ και το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Ανοίγει, ξεκινούν οι εργασίες αύριο, σωστά. Χθες είχαμε και μία συζήτηση εδώ, φιλοξενήσαμε την κυρία Ελένη Μαράκη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου. Οι συγκυρίες καθορίζουν και την ατζέντα των συνεδρίων. Σε κάποιο βαθμό, διεθνώς, πράγματι. Δεν είναι όλα τα συνέδρια, έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του συγκεκριμένου συνεδρίου, το οποίο έχει γίνει πια ένας πάγιος θεσμός και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο του ΙΑΚΕ, την κυρία Μαράκη, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μπελαδάκη, αλλά και όλους τους συνεργάτες τους, γιατί και σε πολύ αντίξωες συνθήκες καταφέρουν και συνεχίζουν αυτή την καλή παράδοση που έχει δημιουργηθεί, που μας φέρνει όλους κοντά. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, δεν είναι και απροϋπόθετη ατζέντα ενός μεγάλου διεπιστημονικού συνεδρίου. Όπως το βλέπουμε λοιπόν και διεθνώς, έτσι βλέπουμε και εδώ ένα συνέδριο που προτάσει το μείζον ζήτημα της κοινωνικής ευαλωτότητας. Δεν έπαψε ποτέ να είναι επίκαιρο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Απλά η παγκόσμια στάση αλλά και το τι συμβαίνει στη χώρα μας το κάνει πιο επίκαιρο από ποτέ. Από την άποψη ότι έχουμε στην πραγματικότητα διεύρυνση των υφιστάμενων κοινωνικών ανισοτήτων, νέες μορφές κοινωνικής ευπάθειας που έχονται να προσθεθούν σε υφιστάμενες μορφές κοινωνικής ευαλωτότητας και ακόμα ζούμε την εξελικτική φάση της υγειονομικής κρίσης και βλέπουμε τα πρώτα κοινωνικά κόστη της κρίσης. Μετά θα δούμε όλη την εικόνα όταν τελειώσουμε με το υγειονομικό σκέλος. Το θέμα λοιπόν κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη, προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό. Οι προκλήσεις είναι πιο έντονες
στην εκπαίδευση, στην οικονομία ή στον πολιτισμό. Δυσκολεύομαι να σας απαντήσω και θα εξηγήσω γιατί. Καταρχήν, η σχέση με την ανάπτυξη. Υπάρχει όλη αυτή η περίφημη συζήτηση από τους μονεταριστές μέχρι τους Κεϊνσιανούς και τους νέοι Κεϊνσιανούς, κατά πόσο υπάρχει αντίστοιξη ή υπάρχει σύμπλευση μεταξύ ενός ισχυρού κοινωνικού καθολικού κράτους, καθολικού κοινωνικού κράτους και αναδιερμητικής κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης. Έρευνες όμως που έχουμε τα τελευταία χρόνια μεγάλης κλίμακος, όπως τον Wilkinson και Pickett, το Spirit Level και το Inner Level, με σηριακά δεδομένα 40 χρόνων, αποδεικνύουν ότι οι χώρες οι οποίες είναι, επιτρέψαμε τον όρο, πιο ίσες, δηλαδή έχουν λιγότερη κλίμακα έντασης κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, πάνε και μεσοπρόθεσμα ήδη καλύτερα και σε αναπτυξιακούς όρους. Δηλαδή η ατομική ευημερία γίνεται και συλλογική. Αυτή, αν θέλετε, είναι πια μια ερευνητική θεμελίωση ενός νεοκεϊνσιανού επιχειρήματος, ότι δεν είναι διαφορετικοί δρόμοι, αλλά είναι δρόμοι που συμπλέουν. Πού λοιπόν η εστίαση, πού η επίδραση, όπως ωραία με ρωτήσατε. Πραγματικά δύσκολο να διακρίνεις γιατί. Γιατί κάπου είναι πιο ορατό. Προφανώς στην οικονομία. Και συνδεόμενη και με την αγορά εργασίας, έτσι. Και με τους όρους παραγωγής. Εκεί η σχέση κοινωνικής ευαλωτότητας, ανάπτυξης και οι επιπτώσεις αυτής της συσχέτισης στην οικονομία νομίζω είναι σαφέστατες, άρα φωνάζει από μόνο το, επιτρέψτε μου τον όρο. Στην εκπαίδευση είναι λίγες. Όχι βέβαια, η εκπαίδευση είναι από τα τελευταία οχυρά του κοινωνικού κράτους. Είναι εκείνο ακόμα το γενικευμένο σύστημα που επιτρέπει, εφόσον γίνεται σωστά, με μια αναδυναμητική προσέγγιση, να έχει περισσότερες ευκαιρίες αυτός που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ξαναλέω, εφόσον γίνεται σωστά. Άρα δεν είναι μικρές προκλήσεις και εκεί. Εφόσον γίνεται σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε, πράγματι, γιατί άλλο το θεωρητικό που το έχουμε λυμένο και ερευνητικά και άλλο. Και θα έλεγε κανείς ο πολιτισμός, μα ο πολιτισμός που είναι μία, αν θέλετε, ολιστική διαδικασία, είναι από τον πολιτισμό τον καθημερινό, από τα ζητήματα κουλτούρας, τα οποία θεμελιώνονται όμως την ίδια την ιδιότητα του πολίτη στο citizenship, μέχρι αυτό που νοούμε ευρύτερα ως πολιτισμική παράδοση και πολιτισμική έκφραση. Ο πολιτισμός δεν συνδέεται με την κοινωνική ευαλωτότητα στο βαθμό και στο μέτρο που ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά πώς στην κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Γιατί συνεισφέρει και σε αυτό ο πολιτισμός που καμιά φορά τείνουμε να το ξεχνάμε και να το θεωρούμε θέμα πολυτελείας. Κακώς κατά τη γνώμη μου, κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν είναι θέμα πολυτελείας ο πολιτισμός. Αν έπρεπε να προτεραιοποιήσω, θα προτεραιοποιούσα την οικονομία, βέβαια, σε αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, στο επίκεντρο της τοποθέτησής σας, τι θα βρεθεί? Μου κάνουν την τιμή οι διοργανωτές να έχω την καταληκτική ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου. Φέτος, λοιπόν, θα μιλήσω για τους τεκτονικούς μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας, για το εξελικτικό φαινόμενο που έχει λάβει εκτατικές διαστάσεις της επισφαλούς εργασίας, όλες τις μορφές επισφαλούς εργασίας και τη σχέση αυτών ειδικά με την νέα γενιά. Επιχειρώντας μία ανάλυση με βάση πρόσφατο ερευνητικό έργο που ακριβώς ολοκληρώσαμε, μεγάλης κλίμακος. Αποτελεί τη συνέχεια της δημοσιοποίησης συγκεκριμένων συμπερασμάτων που δημοσιοποίησατε και στα οποία αναφερθήκα το προηγούμενο διάστημα, στους προηγούμενους μήνες. Ακριβώς, έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε τώρα, ετοιμάζουμε και επιστημονικό βιβλίο με τους συνεργάτες μου και τους ευχαριστώ θερμά. Έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει διεθνώς και στην Ελλάδα, όπως και σε συνέδρια, έτσι και σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους. Στην πραγματικότητα ήταν μια έρευνα εθνικής κλίμακος, αλλά με συγκριτικά δεδομένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιμερίζεται στην περίοδο 2010-2019 και στα χρόνια της πανδημίας. Αυτό που πολύ σύντομα μπορώ να σας πω ότι διαπιστώνουμε, γιατί διαπιστώνουμε πολλά πράγματα, θα διαλέξω 2-3, είναι η ισχυρή συσχέτιση με την κοινωνική ευπάθεια. Να το πω πολύ απλά. Οι εργαζόμενοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, μερικής απασχόλησης έχουν διπλάσιο κίνδυνο από τους υπόλοιπους εργαζόμενους να φτωχοποιηθούν, ενώ στην προσωρινή είναι τριπλάσιος ο κίνδυνος. Άρα δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Τριπλάσιος ο κίνδυνος φτωχοποίησης. Έχουμε το νέο πια, τη νέα πια εκδοχή μεταξύ ανέργου και εργαζόμενου, το επισφαλώς εργαζόμενου, δυνάμει φτωχοποιημένου. Και ειδικά πλήττει βέβαια την νέα γενιά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η πανδημία είχε καταστροφικές συνέπειες από την ποιοτική έρευνα. Γιατί πέρα από τα ποσοτικά δεδομένα, κάναμε και ποιοτική έρευνα, δηλαδή μπήκαμε στο πεδίο. Αυτό που διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, είναι ότι αρχίζει και δημιουργείται μια νέα εργασιακή κανονικότητα, συχνά με παράτυπες εργασιακές νόρμες. Πολύ συχνά με παράτυπες εργασιακές νόρμες, αλλά ένας νέος τάξεως διεισμός στην αγορά εργασίας, που εκβάλλει, μεταξύ άλλων, κύριε Παναγιωτόπουλε, σταδιακά στην Ελλάδα στην ανακατασκευή της ηθικής εργασίας. Και για να το πω με μια φράση από τις κοπέλες που μας δώσανε συνεντεύξεις ερευνητικές, όταν τη ρωτήσαμε
Ποιος είναι ο βασικός παράγοντας για να βρεις δουλειά σήμερα στην Ελλάδα? Μορφωμένη κοπέλα, δυναμική κοπέλα, ξέρετε τι μας είπε κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο βαθμός απελπισίας. Πώς απελπισμένος είσαι ώστε να δεχτείς τα πάντα? Μάλιστα, και τι απαντά ένας καθηγητής? Δυσκολεύεται πάρα πολύ να απαντήσει. Έχουμε κάνει ερευνητικά θεμελιωμένες προτάσεις πολιτικής. Το ζήτημα της επισφαλούς εργασίας, οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές που ακριβέστατα είναι επισφαλείς, πρέπει να το δούμε σοβαρά στην Ελλάδα και σε επίπεδο εργασιακής νομοθεσίας, αλλά και σε επίπεδο επιδοτούμενων ενεργητικών ευέλικτες πολιτικών απασχόλησης. Ευέλικτες μορφές που έχουν και την υπογραφή της κυβέρνησης και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Και της διεθνούς πραγματικότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτές αναμένεται να ενδυναμωθούν, το βλέπουμε ήδη στην Αμερική από μελέτες, με την έλευση ψηφιακής οικονομίας και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άρα τα πράγματα μάλλον θα χειροτερέψουν. Το ζήτημα λοιπόν είναι να επαναρρυθμιστεί μια εξαρθρωμένη αγορά εργασίας. Αυτό δεν γίνεται απλά μόνο με νομοθετήματα. Να επιδιώξω τώρα ένα σχόλιο για το εργασιακό νομοσχέδιο που αποτελεί και νόμο του κράτους, ψηφίστηκε, πέρασε από την Ολομέλεια. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Στην καρδιά της συζήτησης η ερώτηση σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα απαντήσω σύντομα. Σεβόμενο στην οικονομία του χρόνου, θα μπορούμε να μιλάμε τρεις ώρες. Ακριβώς, έχουμε πέντε λεπτά. Έχει θετικές ρυθμίσεις. Έχει θετικές ρυθμίσεις. Ξεκινάμε με την ψηφιακή κάρτα. Γιατί επιτρέπει, αν θέλετε, πράγματι την αποτροπή των καταχρηστικών πρακτικών που βλέπουμε από εργοδότες. Όχι από όλους τους εργοδότες, μην γενικεύουμε, αλλά για παράδειγμα το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη του λέει ότι 55% των εργαζόμενων στην Ελλάδα δουλεύουν υπεροριακά, 40% όχι αυτών, όλου του εργατικού δυναμικού δεν πληρώνει τις υπερορίες. Έχει μέρημνες για τη γονική άδεια, έχει μέρημνες για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, ενσωματωμένο λέει κοινοτικό δίκαιο στην πραγματικότητα, άρα έχει θετικά σημεία. Έχει όμως και σημεία τα οποία είναι από αφιλεγόμενα ως πολύ προβληματικά. Με πολύ προβληματισμό στέκομαι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το κατανοώ, είναι μια γενική ευρωπαϊκή τάση. Πλην όμως, όταν με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, έχει διαπιστωμένα μια εξαρθρωμένη αγορά εργασίας στην Ελλάδα και πας ακόμα και σε επίπεδο ατομικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη εργαζόμενου. Το οποίο θεωρητικά προκαλείται η διευθέτηση, δηλαδή δουλεύω σήμερα 10 ώρες και αύριο δεν δουλεύω ή δουλεύω 6 ώρες κτλ. Το οποίο θεωρητικά κατά τον νομοθέτη προκαλείται από τον εργαζόμενο. Στον πραγματικό κόσμο όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι ισότιμη η όρη και τι μπορεί να σημαίνει? Ακριβώς. Όταν ξαναλέω, ήδη έχει μια εξαρθρωμένη αγορά εργασίας. Μας απαντήσατε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορέσουν τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του ΙΑΚΕ να αξιοποιηθούν, εάν συνυπολογίσουμε και την επιδημιολογική κρίση που διανύουμε? Οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες την επόμενη μέρα ή θα χρειαστεί? Επειδή ακριβώς είναι ένα θέμα αιχμής, το ζήτημα της κοινωνικής ευαλωτότητας, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, έχει 416 εισηγήσεις από την Ευρώπη, από τη Λατινική Αμερική, από την Ελλάδα φυσικά, από διαπρεπείς ακαδημαϊκούς, από νέους ερευνητές, από εκπαιδευτικούς, από επιστήμονες. Είναι διεπιστημονικό, είναι διεπιστημονική προσέγγιση, αλλά είναι σε ζήτημα αιχμής, επειδή το ΙΑΚΕ διατηρεί μια πολύ καλή στρατηγική ανοιχτών δεδομένων, δηλαδή δημοσιοποιεί online τα πρακτικά του και τα αποστέλλει και στις αρχές, όχι μόνο του τόπου με την έννοια του νησιού, της περιφέρειας, αλλά και κεντρικά, στο κεντρικό κράτος, ειδικά τούτο το συνέδριο και δεδομένων κάποιων ομιλιών, δείτε και τις κεντρικές ομιλίες που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αλλά όχι μόνο, και επιμέρους εισηγήσεις, ναι. Και κυρίως είναι πολύ παραμετρικό, δηλαδή ακουμπά όλες τις διαστάσεις. Η γνώμη μου είναι, γιατί αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς, το ΙΑΚΕ κάνει ότι μπορεί να το δημοσιοποιεί. Να δημοσιοποιεί τα πρακτικά με τα συμπεράσματα, τα ευρύτερα και αναλυτικά τις ομιλίες, και κάποια από αυτά περιέχουν και προτάσεις πολιτικής. Η γνώμη μου είναι ότι οι πολιτικοί μας καλό είναι να εσκύψουν σε αυτό και να διαβάσουν. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας θεσμός έρευνας, επιστημονικός θεσμός μέσα από το ΙΑΚΕ τα τελευταία 7 χρόνια. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η εξέλιξη δίνει μια παραπάνω όθηση στις προσπάθειες εξωστρέφειας ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε τοπικό επίπεδο, σε παγκρίτιο επίπεδο. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δίνει όθηση. Και με ποιους τρόπους? Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δίνει όθηση? Γιατί το ΙΑΚΕ, όπως ξέρετε, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από το χώρο κυρίως της εκπαίδευσης. Σωστά. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος υποστηρίζεται, και αυτό οφείλει κανείς να το πει, από την περιφέρεια Κρήτης, υποστηρίζεται πολύ δυναμικά από την περιφέρεια Κρήτης. Κάνει διεπιστημονικά συνέδρια, έχει καθιερωθεί ως ένας πάγιος θεσμός και πρακτικά η ιδέα ενός ανοιχτού βήματος διαλόγου που φέρνει επιστήμονες από διαφορετικές επιστημονικές πειθαρχίες, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, από εκπαιδευτικά, από
ερευνητικά, από ακαδημαϊκά ιδρύματα, να μιλάνε για ένα στοχευμένο θέμα, το οποίο όμως πάντα είναι, όπως έχετε παρατηρήσει, γιατί ξέρετε, το παρακολουθείτε από κοντά το συγκεκριμένο θεσμό, διεπιστημονικό, άρα αντέχει ή ακριβέστερα επιβάλλει διαφορετικές προσεγγίσεις, και η δημοσιοποίηση ευρημάτων, αποτελεσμάτων, εισηγήσεων δίνει μια ολιστική δυνατότητα γνησίως ανοιχτού βήματος διαλόγου. Μα το χρειαζόμαστε στις μέρες μας. Αν μη τι άλλο, το χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε σε προσωπικό επίπεδο τι περιλαμβάνει η ατζέντα του κύριου Παπαδάκη. Διακοπές σε πρώτη φάση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή εγώ θα το πω στον αέρα και μαλώστε με αν, το κάνω, αν δεν το κάνω καλά, είμαστε φίλοι και είναι και χαρά και τιμή μου που είμαστε φίλοι. Εξομολογούμε λοιπόν ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η ατζέντα περιλαμβάνει να γνωρίσω ακριβώς τι είναι διακοπές πάνω από 10 μέρες. Να δω αυτό το συνέστημα. Και όπως λέει και ο αδερφός μου, αν το κάνεις μια φορά, γλυκένεις και το κάνεις και μετά. Γλυκένεις το κάνεις και μετά. Οπότε καλύτερα το 2022 δηλαδή. Αν γίνει η αρχή το 2021, το 2022 θα είναι ακόμα καλύτερο. Ελπίζω να βελτιωθώ σε σχέση με τη διαχείριση του χρόνου μου. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Βρίσκεστε μπροστά, από ό,τι μου έχετε πει βέβαια, σε πολλά project έρευνας, ναι, και δημοσιοποίησης, ναι, συμπερασμάτων που έχετε απομυστεί και έχετε ασχοληθεί. Και αν έχω 30 δευτερόλεπτα, αυτό που βάζουμε κατευθείαν μπροστά από 25 Σεπτέμβρη, μεταξύ άλλων, πέραν την καινούργια συνεργασία με την Κίνα που με έχουν τιμήσει και ενδυναμώνεται η συνεργασία. Αυτό που βάζουμε σε επίπεδο Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα πολύ μεγάλο ερευνητικά θεμελιωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, το πρώτο που θα γίνει στη βάση διάγνωση αναγκών, ναι, για τη σύνδεση πρωτογενούς και τουριστικού τομέα. Επιμόρφωση δωρεάν με τη στήριξη Περιφέρειας Κρήτης, με την πλήρη χρηματοδότηση. Το υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω την τιμή να είμαι επιστημονικός υπεύθυνος. Επιτέλους, για να επιμορφώσουμε μεγάλες μερίδες τμήματα πληθυσμού στη σύνδεση πρωτογενούς και τουριστικού, που όλο γι' αυτό μιλάμε και όλο παραμένει αναδιακύβευμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και για εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.